Θέλω να καλησπερίσω στο πλατό τον κύριο Χρήστο Κουντουράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φανερωμένης. Κύριε Κουντουράκη, καλώς ήρθατε. Πρόεδρος της κοινότητας Φανερωμένης. Κοινότητας, να διορθωθείτε στο σούπερ, παρακαλώ. Πρόεδρος τοπικής κοινότητας Φανερωμένης. Λοιπόν, σας φωνάξαμε γιατί μάθαμε κάτι αξιόλογο ότι έγινε στην περιοχή σας, στο χωριό σας. Μάθαμε λοιπόν για έναν άστεγο του οποίου χαρίσατε ζωή, το βάζω και εντός και εκτός εισαγωγικών, και αυτό γιατί φροντίσατε ως κοινότητα να χαρίσετε σε έναν άστεγο, ο οποίος μέχρι πρότινος διέμενε στα γραφεία και στο κτίριο της κοινότητας, ένα τροχόσπιτο ως δικό του σπίτι για να μπορέσει να ζήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουντουράκη? Έτσι είναι. Για την ιστορία, για το αληθές, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κατοικία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν φροντίσει το προηγούμενο συμβούλιο της κοινότητας. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Βλέπουμε το τροχόσπιτο το οποίο δωρήσατε σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το είχε ανάγκη. Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Έξω ακριβώς από το γραφείο της κοινότητας. Έτσι. Για πείτε μας. Για την ακρίβεια, η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε όταν γινόταν η μετακόμιση τα πράγματά του από το γραφείο μέσα, για να μπορούν να μεταφερθούν πιο εύκολα οι 20 συσκευές που είχε και τα ρούχα του. Πώς ένιωσε αυτός ο άνθρωπος? Είναι το ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Δηλαδή, από τη μία να ξέρει ότι ζει από τη βοήθεια όλων των ανθρώπων του χωριού, σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν δικός του, αλλά ανήκει βεβαίως στην κοινότητα και στο χωριό, και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη ξέρει ότι εκεί θα είναι το σπίτι του. Θα μπει, θα φάει, θα αλλάξει, θα κοιμηθεί, θα κάνει τον μπάνιο του. Κοιτάξτε, η σταθερότητα για αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είναι ηλικιωμένος, ήταν το Α και το Ω. Δηλαδή, επειδή είχαν κάνει προσπάθειες και το προηγούμενο συμβούλιο, του νοικιάζανε σπίτι, προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι γίνεται για να μείνουν στον δρόμο. Δεν τον είχαν αφήσει στον δρόμο το προηγούμενο συμβούλιο. Απλώς οι μετακομίσεις σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και προβλήματα υγείας είναι ένα δύσκολο γεγονός για αυτόν. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μια μόνιμη λύση. Mm-hmm. Ώστε να μην χρειάζεται ούτε να φύγει από κάπου, ούτε μην χρειαστεί ο ιδιοκτήτης στο σπίτι ξανά, και να τον πάμε κάπου σε ένα σημείο δικό του οικόπεδο, αυτός είναι ο στόχος μας, και να είναι μόνιμα εκεί χωρίς να χρειάζεται να τον ενοχλήσει ξανά κανένας. Με το τροχόσπιτο δηλαδή, ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Να εγκατασταθεί δηλαδή σε ένα δικό του χώρο. Μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική ο περισσότερος κόσμος που είναι μεγάλη χώρα ζουν σε τροχόσπιτα. Mm-hmm. Και εγώ προσωπικά είχα τροχόσπιτο και είχε όλες τις ανέσεις. Πώς ένιωσε ο άνθρωπος, τι σας είπε όταν του προσφέρατε τη νέα του κατοικία? Κοιτάξτε να δείτε. Το ευχαριστώ, τα κλείνει όλα. Τα κλείνει όλα, έτσι. Μάλιστα. Είστε νέος άνθρωπος και από ό,τι έχω μάθει προσφάτως αποφασίσατε να ασχοληθείτε έτσι και με τα κοινά. Έχετε δίπλα σας και μία ομάδα που φροντίζει τελικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζετε ότι όντως είναι μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού και που αναζητούν πηγές ζωής και τους προσφέρεται οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Μιλήστε μας λίγο για αυτόν τον αγώνα που δίνετε καθημερινά για τους ανθρώπους της κοινότητας. Κοιτάξτε να δείτε, ορισμένα έργα όπως και αυτό το συγκεκριμένο το τροχόσπιτο δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Προηγουμένως είχατε κάποιους καλεσμένους οι οποίοι είναι εθελοντές και κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο για όλους μας και τους ευχαριστούμε όλοι μας γι' αυτό. Όλους τους εθελοντές τους ευχαριστούμε. Αυτή τη στιγμή, σαν νέο κοινοτικό συμβούλιο που εκλεγήκαμε από το χωριό, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και με όλους τους κατοίκους του χωριού και με συνεργασία και με τα γειτονικά χωριά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο Δήμο. Η συνεργασία με το Δήμο που έχουμε είναι μεγάλη, είναι πρωτόγνωρο αν και με ρωτάτε. Και με τον καινούριο Δήμαρχο, να φανταστώ. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλαξε, κοιτάξτε. Άλλαξε, ναι. Ήταν μαζί ορκιστήκαμε όλες τις κοινότητες μαζί με τον καινούριο Δήμαρχο. Όλοι είμαστε διορισμένοι ένα μήνα, αλλά όλοι αν κοιτάξουν από μια σκοπιά να δούνε ότι γενικά θέματα πρόνοιας, ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με πολιτιστικούς συλλόγους είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο δεν γινόταν μέχρι τώρα στους περισσότερους δήμους της χώρας. Ίσως αυτό είναι μια καινούργια αρχή. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Με παρότριναν κάτοικοι του χωριού. Δεν είχα σκοπό. Και είναι και ένα μήνυμα ταυτόχρονα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι ένα μήνυμα που στέλνετε στους νέους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί όχι μόνο από τα κοινά, αλλά και από την ενδοχώρα, από τα χωριά. Βλέπουμε πολλοί φεύγουν για να κατοικήσουν σε μεγάλες πόλεις ή και στο εξωτερικό. Και τελικά βλέπουμε χωριά να ερημώνουν. Είναι χαρακτηριστικά πολλά παραδείγματα στην περιοχή της Μεσαράς, από όπου είναι και η Φανερωμένη, έτσι, στο χωριό το δικό σας. Για την ακρίβεια, το σπίτι που κατοικώ εγώ για 8 χρόνια δεν κατοικότανε. Ήταν συγχωρημένο των παππούδων μου, οι οποίοι πέθαναν.
Εγώ γεννήθηκα και. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή το θέμα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαι Ηρακλείωτης, είμαι γέννημα θυμά Ηρακλείωτης. Δούλευα μέχρι τα 42 μου στο Ηράκλειο και στα γύρω νησιά, γιατί επέβλεπα από τηλεπικοινωνίες και σε άλλα νησιά εκτός από την Κρήτη. Τα τελευταία 2,5 χρόνια αποφάσισα να πάω για διακοπές στο χωριό, για την ακρίβεια, και έφτιαξα το σπίτι και παρέμεινα εκεί πέρα μόνιμα. Από εκεί πέρα κάτι. Θα ήταν ένα ολόκληρο ρεπορτάζ. Πώς ένας νέος άνθρωπος τελικά άφησε. Ένας άνθρωπος τηλεπικοινωνιών, 19 χρόνια στις τηλεπικοινωνίες, σε καλές θέσεις τηλεπικοινωνίων, σε μεγάλες θέσεις, αποφάσισα να μετοικήσω μόνιμα στο χωριό. Στην ενδοχώρα του νησίου, στη Φανερωμένη, ένα πολύ όμορφο χωριό με εξαιρετικά αγνούς ανθρώπους. Ναι. Και όλοι μαζί εκεί νομίζω δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό. Έχετε πολυπίκυλες δράσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κομμάτι το ανθρωπιστικό όπως και συνεργασίες μεταξύ μας οι συλλόγοι. Έτσι. Δηλαδή ο πολιτιστικός σύλλογος με εμάς είναι ένα. Ο σύλλογος με τη Γεωργιαλίδικα Άλογα, τον οποίο τον φιλοξενούμε σαν στέγαση στο χωριό που έχουμε και το υποδρόμιο. Mm-hmm. Είναι και αυτοί μαζί, συνεργάτες. Και είναι από οι συλλόγοι βασικά μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους που βοήθησαν και για την αγορά του τροχόσπιτου. Μάλιστα. Άλλες δράσεις, οι οποίες πραγματοποιείτε έτσι ή θα πραγματοποιήσετε προσεχώς, μια και σας βλέπω και πολύ δραστήριο. Κοιτάξτε να δείτε, προσεχώς έχουμε πάρα πολλά έτοιμα. Δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε κάτι ακόμα, τα ανακοινώνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Η βασική μας στόχη είναι σε κοινωνικά θέματα, τα οποία είναι κάποια πράγματα τα οποία είχαν μείνει στο περιθώριο για πάρα πολύ καιρό σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Καθαριότητα του χωριού, καλοπισμός του χωριού και μετά πάμε σε κάποια έργα που είναι ακόμα μεγαλύτερα. Μόλις ένας μήνας είναι που έχουμε ξεκινήσει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Θέλω πάντα να προσπαθείτε έτσι προς όφελος και των πολιτών και όλων όσων ζουν στην ενδοχώρα και στα χωριά, γιατί νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα. Θέλω να πείτε σε όλους τους κατοίκους του χωριού ότι περιμένουμε φωτογραφίες από το χωριό, γιατί προσπαθούμε κι εμείς να έχουμε μια αλληλεπίδραση εδώ με όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, περιμένουμε τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι να κάνουμε και κάποιες συνδέσεις. Εμάς σας καλά μου θέλετε. Μέσω Skype κατευθείαν από το χωριό, να μας δίνετε λίγο κλίμα. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.